σε 6 μήνες από σήμερα περίπου, η σχολή Λουκέτο για πάντα. Αυτό λέει ο νόμος. Φυσικά οι νόμοι μπορούν να αλλάξουν, αλλά θα πρέπει να υπάρχει βούληση. Ο χρόνος για το οριστικό κλείσιμο της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης στα Χανιά έχει αρχίσει να μετρά αντίστροφα. Η λήξη της σχολικής χρονιάς θα σηματοδοτήσει το τέλος εποχής για το γυμνάσιο, το λύκειο και το οικοτροφείο, στο οποίο επί σειρά ετών έβρισκαν καταφύγιο χιλιάδες παιδιά. Που δεν βρίσκω προσωπικά εγώ το λόγο να κλείσουν τέτοιο εκκλησιαστικό, που έχει δεχτεί παιδιά με ειδικές ανάγκες, παιδιά που ήταν άστεγα και τα βοήθησε να σταθούν στα πόδια τους, παιδιά που δεν είχαν φαγητό και τους έδωσε. Για ποιο λόγο θέλουν να το κλείσουν? Δεν θα μπορέσουν άλλα παιδιά να πάρουν αυτά τα οποία έχουμε πάρει εμείς τόσα χρόνια που είμαστε εδώ πέρα, την εκκλησιαστική παιδεία κυρίως. Το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που ψηφίστηκε το περασμένο καλοκαίρι καθιερώνει ανώτατο όριο μαθητών τους 60 για τα εκκλησιαστικά γυμνάσια και τα εκκλησιαστικά λύκεια. Είναι ένα στενάχωρο πράγμα, γιατί όλος αυτός ο όμορφος τόπος θα χαθεί. Σε άλλα σχολεία αυτοί που είναι ιερείς δέχονται bullying και διάφορες κοροϊδίες. Από τις συνολικά 10 εκκλησιαστικές σχολές που λειτουργούν σε όλη τη χώρα, δίνεται χρονικό περιθώριο 3 ετών στις 8, με εξαίρεση αυτές των Χανίων και των Ιωαννίνων που κλείνουν οριστικά τον ερχόμενο Ιούνιο. Υπάρχουν παιδιά που μου λένε, κύριε, τι θα κάνω του χρόνου, πού θα πάω? Στη γειτονιά μου δεν θέλω, γιατί εκεί υπήρχαν πολλά προβλήματα, τέλος πάντων, επειδή ήμουν τις εκκλησίες και λοιπά, με κοροϊδεύανε με αυτά. Και ερχόταν το παιδί εδώ και έβρισκε ένα τόπο που το βοήθαγε σε αυτό που θέλει να κάνει στο μέλλον του, έτσι, να γίνει ιερέας ή στέλεχος εκκλησίας γενικά. Εμείς αφήσαμε τη ζωή μας στον Πειραιά, κατεβήκαμε εδώ, τη φτιάξαμε διαφορετικά τη ζωή μας για το παιδί, για τις ανάγκες του παιδιού. Είχαμε bullying στα σχολεία που ήμασταν και κατεβήκαμε εδώ σε ένα φανταστικό περιβάλλον με πολύ καλούς εκπαιδευτικούς. Ο πρόεδρος των αποφύτων της Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης, πατήρ Αντώνης Απουνάκης, ο οποίος υπήρξε ο πρώτος απόφυτος της σχολής το 1975, χαρακτήρισε αδιανόητο το επικείμενο κλείσιμο της σχολής. Το κλείσιμο που έγινε στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης πριν 40 χρόνια, 50, το ίδιο λοιπόν ακολουθεί τώρα εδώ πέρα. Και εμένα εκεί οι Τούρκοι την κλείσανε και δεν μπορεί να πει κανείς αλόθρησκοι ήταν. Αλλά όμως εδώ οι Ορθόδοξοι και μάλιστα αρχιερείς και τα λοιπά, να κλείνουν μια ιστορία με παράδοση. Οι 58 μαθητές της Πατριαρχικής Εκκλησιαστικής Σχολής Κρήτης βρίσκονται κυριολεκτικά στον αέρα και την ίδια στιγμή οι μόνες αντιδράσεις εκφράζονται από το εσωτερικό της. Ξέρω ότι το ζήτησε η Εκκλησία της Ελλάδος. Η Εκκλησία της Κρήτης όμως μπορεί να μην το ζήτησε, αλλά δεν αντέδρασε κιόλας. Και αυτό είναι το παράπονό μας εμάς εδώ στο σχολείο. Η ιστορία της σχολής αρχίζει το 1892, όταν και ιδρύθηκε στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος. Το 1974 μεταστεγάστηκε στον Άγιο Ματθαίο, όπου λειτουργεί μέχρι σήμερα.